Τα Χριστούγεννα ήθεσα να κάνουμε δώρα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς μας και στους φίλους μας για να τους δείξουμε πως τους αγαπάμε, πως τους σκεφτόμαστε και πως δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το τι πραγματικά τους αρέσει. Οπότε και καταλήγουμε να παίρνουμε κολόνιες, pullover, πιτζάμες. Και ξέρουμε από τον προτέρων ότι και για μας πήραν ακριβώς τα ίδια. Είμαι η Έλενα Σωτήρη και σκέφτηκα σήμερα να κάνω έναν εντελώς διαφορετικό οδηγό αγοράς με ιδέες για δώρα Χριστουγέννων σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Γιατί κανείς ποτέ δεν χάρηκε με τις πιτζάμες. Για την αναζήτησή μας θα χρησιμοποιήσουμε τη σελίδα του bestprice.gr όπου θα βρούμε πάνω από 2.000 ελληνικά καταστήματα ώστε να επιλέξουμε αυτό που μας συμφέρει για τις αγορές μας. Για πάμε! Μία από τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες δώρων είναι τα ρολόγια. Αντί για ένα συνηθισμένο ρολόι όμως μπορούμε να κοιτάξουμε κάποιο smartwatch. Υπάρχει όπως θα δείτε τεράστια ποικιλία από πολύ οικονομικές επιλογές μέχρι πανάκριβα ρολόγια που μόνο καφέ δεν κάνουν. Προσωπικά ξεχωρίζω τις σειρές GT και GT2 της Huawei που κυμαίνονται από 70 μέχρι 130 ευρώ ανάλογα το σχέδιο. Για κάτι πιο minimal, παύλα γυναικείο, μου αρέσουν τα Amazfit GTS που βγαίνουν και σε διάφορα χρώματα. Εναλλακτικά, αν το παιδί σας, ο γονιός σας ή κάποιος φίλος ασχολείται με γυμναστική και fitness και του αρέσουν τα gadget, προτιμήστε κάποιον activity tracker. Εδώ μπορείτε να τη βγάλετε πολύ φθηνά επιλέγοντας το Xiaomi Mi Band 5 κοντά στα 25 ευρώ που είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές του είδους. Σαφώς υπάρχει και εδώ τεράστια ποικιλία για να διαλέξετε. Στην κατηγορία των gadget μπορείτε να βρείτε γενικά πολλά χρήσιμα αξεσουάρ για δώρο που να ταιριάζουν σε όλες τις ηλικίες. Για παράδειγμα, powerbanks. Οικονομικό, μικρό, χρήσιμο σε όλους. Προτείνω το Xiaomi Mi 3 Pro με 20.000 mAh, τρεις θύρες, γρήγορη φόρτιση κοντά στα 30 ευρώ. Με τα μισά χρήματα θα βρείτε το Xiaomi Mi των 18W με Fast Charge και 10.000 mAh που είναι εξίσου καλή επιλογή. Υπάρχουν και ασύρματα powerbanks αν θέλετε να κάνετε τη διαφορά. Άλλο χρήσιμο δώρο, ασύρματα ακουστικά. Και πάλι η Xiaomi έχει τις οικονομικότερες λύσεις με τα Mi True Wireless Basic S να αποτελούν την καλύτερη επιλογή στα 15 μόλις ευρώ. Όχι, το βίντεο δεν είναι χορηγία της Xiaomi σε περίπτωση που σας περνάει από το μυαλό. Για τις υπόλοιπες επιλογές πρέπει να ανέβουμε στο 100-στάρι Plus με τα AirPods της Apple, τα FreeBuds της Huawei ή τα Galaxy Buds της Samsung. Μιας που μιλάμε για ακουστικά, ας πάμε και στα ηχεία και συγκεκριμένα στα φορητά ηχεία. Και εδώ η λίστα είναι ατελείωτη. Ειδικά τα μικρότερα ηχεία που χωράνε στην τσέπη και τα παίρνεις όπου θες είναι ό,τι πρέπει για δώρο χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε μια περιουσία. Συγκεκριμένα τα JBL Go 2 ως τα 20 ευρώ φαίνονται ιδανικά για αυτόν τον σκοπό. Εναλλακτικά για το σπίτι, μια ηχόμπαρα είναι εξίσου καλή λύση, ανεβαίνοντας όμως σε χρήματα. Κοντά στα 100 ευρώ θα βρείτε την Creative Speaker Stage 2.1 που είναι εξαιρετική ηχόμπαρα για τα χρήματά της. Για τους κατόχους λάπτοπ μπορείτε να δείτε τσάντες μεταφοράς και σακίδια. Εδώ δεν έχω να προτείνω κάποια συγκεκριμένη, αποφασίζετε ανάλογα με το γούστο σας. Βάσεις ψήξης, εξίσου χρήσιμο. Η Deepcool Multicore X 6 με τους 4 ανεμιστήρες είναι αυτή που προτείνω συνέχεια σε όσους με ρωτάνε για βάση και κοστίζει κοντά στα 15 ευρώ. Αλλά νομίζω είναι για 15 λάπτοπ, για 17 δείτε την N80 πάλι της Deepcool. Θύρες USB. Πάρτε τους ένα USB hub. Προτείνω το TP-Link UH720 και καθάρισαν μια και καλή από διαθέσιμες θύρες. Αυτό είναι καλό δώρο και για κατόχους σταθερών υπολογιστών. Κακά τα ψέματα, όλοι χρειαζόμαστε περισσότερες θύρες USB από όσες ήδη έχουμε. Προσωπικά είμαι φανατική με τα gadget, δεν θα είχα θέμα να μου φέρουν μέχρι και φλασάκι για δώρα. Μην είναι όμως 8GB, είναι που είναι τσιγκούνικο σαν δώρο, ας φαίνεται τουλάχιστον μεγάλη χωρητικότητα. Ορίστε, Kingston Data Traveler Exodia. 64GB USB 3.2, 7 ευρώ. Τα 128GB, 14 ευρώ. Ελπίζω μόνο να το στέλνουν ολόκληρο και όχι σε 5 κομμάτια που θα πρέπει να συναρμολογήσεις. Ακόμα και εξωτερικό σκληρό δίσκο μπορείτε να κάνετε δώρο στους αγαπημένους σας, ώστε να κάνουν backup και να μην παραπονιούνται ότι έχασαν όλες τους τις αρχεία. Extra bonus αν είναι SSD. Για παράδειγμα, Western Digital Elements Portable, 2TB, άπλητος χώρος για τα πάντα. Έπειτα πάμε στο έξυπνο σπίτι, που είναι μια κατηγορία για δώρα από μόνο του. Ένα καλό kit για πρωτάριδες είναι κάποιο μικρό έξυπνο ηχείο, όπως το Amazon Echo Dot ή το Google Nest, ανάλογα ποιον assistant προτιμάτε. Και τα δύο είναι κοντά στα 30 με 40 ευρώ. Μαζί προτείνω να πάρετε και δύο έξυπνες λάμπες και μπρίζες. Πήρα πρόσφατα τις Gosund Nightbird ως οικονομικές εναλλακτικές των πιο ακριβών εταιριών και είμαι μέχρι στιγμής πολύ ικανοποιημένη και με τη φωτεινότητα και με την ποιότητα του χρώματος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν έξυπνοι θερμοστάτες, μετεωρολογικοί σταθμοί,
έξυπνες σκούπες και μια ατέλειωτη λίστα για να ψαχτείτε σε αυτόν τον τομέα. Αν το παιδί σας έχει κάποια κλίση προς την πληροφορική, τον προγραμματισμό και τα DIY γενικότερα, μπορείτε να του πάρετε ένα Raspberry Pi Kit με το οποίο μπορεί να μάθει πρακτικά πράγματα παίζοντας. Τελευταίο, άφησα το gaming. Αν ο παραλήπτης του δώρου έχει οποιαδήποτε σχέση με gaming, μπορείτε να τον κάνετε ευτυχισμένο με δύο πολύ απλούς τρόπους. PlayStation 5, καλή τύχη στο να το βρείτε διαθέσιμο. Xbox Series X, καλή τύχη στο να το βρείτε διαθέσιμο. Η εναλλακτική σας είναι το Xbox Series S που υπάρχει σε κάποια καταστήματα ή ίσως κάποια παλιότερη κονσόλα όπως το Switch που είναι ομολογουμένος μοναδικό στην κατηγορία του. Πολύ καλό δώρο είναι και το Nintendo Switch Lite ως φορητή κονσόλα και ειδικά για παιδιά. Όπως επίσης και τα tablet για παιδιά, έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο βίντεο για το ποια μοντέλα να επιλέξετε. Αν θέλετε να πάτε σε κάτι πιο extreme και πιο πρωτότυπο, ρίξτε μια ματιά στα VR headsets. Προσοχή όμως, τα φθηνά headset δεν προσφέρουν καλή εμπειρία. Για VR κοιτάτε αποκλειστικά Oculus Quest 2 ή κάτι σε PlayStation VR, όπου πρέπει να βάλετε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Για PC gamers, αυτό που παρατηρώ ότι λείπει από τους περισσότερους είναι μια καλή οθόνη. Ρίχνουν όλο το budget στο PC και μένουν με παλιές οθόνες δεκαετίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν σωστά το hardware τους. Ένα monitor με ρυθμό ανανέωσης 144Hz και ανάλυση 1080 ή 1440p θα αναβαθμίσει κατά πολύ την εμπειρία στο gaming. Προτείνω AOC 24G2U για 1080p λίγο κάτω από τα 200 ευρώ και CQ27G2U για 1440p στα 300 ευρώ. Ναι, το gaming είναι ακριβό χόμπι. Οικονομικό δώρο για gamers είναι το παλιό κλασικό κόλπο του να τους πάρετε κάποιο παιχνίδι που ξέρετε ότι τους αρέσει αλλά δεν το έχουν ήδη. Το καινούριο Cyberpunk κυκλοφόρησε πρόσφατα ή θα κυκλοφορήσει πρόσφατα ανάλογα του πότε βλέπετε το βίντεο. Το ρίχνω στο τραπέζι σαν ιδέα. Εναλλακτικά, αντί για παιχνίδι, μπορείτε να βρείτε merch σχετικό με τα αγαπημένα τους παιχνίδια, όπως φιγούρες, κούπες, αφίσες, μπλουζάκια, μπρελόκ και πάει λέγοντας. Ελπίζω να σας δώσαμε κάποιες καλές ιδέες για δώρα φέτος. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε να προτείνετε κάτι άλλο που παραλείψαμε να αναφέρουμε. Μην ξεχνάτε πως οτιδήποτε και αν σκοπεύετε να πάρετε, μπορείτε να το αναζητήσετε στις κατηγορίες του Best Price, ώστε να δείτε αν βρίσκεται σε προσφορά, ποια καταστήματα το έχουν άμεσα διαθέσιμο, ποια είναι η εξέλιξη τιμή στην αγορά τους τελευταίους μήνες και διάφορες άλλες πληροφορίες που θα σας φανούν χρήσιμες στην αγορά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο και αν σας βοηθήσαμε να αποφασίσετε τι δώρα θα πάρετε φέτος τα Χριστούγεννα, αφήστε ένα like και κάντε εγγραφή για να σας τα πούμε και του χρόνου. Τα λέμε.